Καλησπέρα από τον Βάσκο, γιατί το μεγάλο τετάκι σήμερα. Εμείς είμαστε εδώ της επάρξης κανονικά, μπασκετάκι Σαλόνικα, μάστερ κατηγορία, ωραίο περιβάλλον, ωραίος καιρός. Δεν μας πωεί τίποτα, ούτε γιορτές, ούτε τίποτα, όπως πάνω απ' όλα τις ομάδες τις ίδιες, οι οποίες είναι εδώ παρόν. Από δερή με Rising Suns στη σημερινή αναμέτρηση. Με τους Rising Suns, όπως μας είπε ο φίλος Νίκος Λαδόπουλος, ότι διεκδικούν μέχρι τελικής τόσης την είσοδο στα play-off. Είναι εκεί μεταξύ 5-4 θέσεις. Για τους απόφερη δεν έχω δει, δεν έχω μιλήσει κοντά στα παιδιά. Ο Γιάννης Κουστογιάννη δεν μου ανέφερε κάτι τέτοιο, μιας και ο ίδιος είχε να έρθει καιρό και κάποιους τραυματισμούς και κάποιες υποχρεώσεις. Πρώτη επίθεση για απόφερη μου. Α, στο χτί. Ο Ιωαννίδης. Ο Πισκουλιά θα κάνει την επαναφορά και θα δώσει στον Πάμπλο Χατζημανή. Ο Κατάκης. Λάθος. Όχι. Δεν είναι λάθος, μιας και η κατοχή παραμένει στους απόδειμοι, οι οποίοι όμως έχουν 7 τρόλτευα λοιπόν επίθεσης με τον Ιωαννίδη. Να μην το έχει αντιληφθεί και να τους μένει μάλλον στα χέρια. Δεν μίλησε κανένας. Είχε γίνει σουτ. Είναι σωστό. Δεν έχουμε να νιώσουμε. Λαδόπουλος στον Καβράκη για τους ραζιστές στον επίθεση. Ο Στόπουλος. Ξαναπαίνει πάλι ο Στόπουλος. Γαβράκης. Άστοχο τρίποντο, rebound ο Γατάκης. Ιωαννίδης, Κισκουλιάν, Ατζεμανουήλ στο ζωγραφιστό. Θα έχουμε μικρή διακοπή. Αντώνη, λέγε 10 και 5. Εντάξει, το χρόνο 10 και 5 για να, γιατί δεν βλέπουνε. Ατζεμανουήλ, Ιωαννίδης, σε βελτίζει στο χ, επιθετικό rebound. Για Bob the Ring, Κατάκης, Χατζημανουήλ, πολύ ωραίο floater από τον Μπάμπη. Ωραία και πάσα από τον Όθωνα τον Κατάκη. Πρώτο καλά της αναμέτρησης. Για Bob the Ring προηγούνται με 0-2. Ο Λαδόπουλος τώρα για Rising Suns στον Μάρκο. Λαμβράκης, Κουτσιμανής. Ωραία ενέργεια, αστοχή rebound το Κατάκης. Βάζει ο Πισκουλιάν. Σε τεντζής. Απρόσεχτη πάσα στον Πισκουλιάν. Θα γίνει το λάθος. Και Λαδόπουλος τώρα για Rising Suns, οι οποίοι προσπαθούν να πετύχουν το πρώτο τους καλάθι. Και από δερήμου το πετύχανε πριν με Κατάκη και Χατζημανή συνεργασία με τον Χατζημανή να κάνει ωραίο floater. Ο τρίποντο από το Γαβράκι άστοχο. Η από δερήμου με Πισκουλιά. Τρίποντο άστοχο. Επιθετικό rebound όμως για από δερήμου. Χατζημανούν πήρε την πάρα από τον άνθρωπο που πήρε το επιθετικό rebound. Δεύτερη ασίστ του Όθωνα. Δεύτερο καλά του Μπάμπλου Χατζημανή. 5-0 μπροστά. Είναι από Φερίν. Κωστόπουλος. Δεν βάζει την μπάλα. Κουτσιμανής, Γαμβράκης. Πάει από την baseline, βγάζει έξω στο Λαδόπουλο. Ο αρχηγός θα πάει σε πούλα και θα πετύχει το πρώτο καλάθι και για τους Rising Suns, οι οποίοι θα μειώσουν σε 2-5. Ο Χατζημανίλ για Μποβερίν στον Πισκουλιάν. Ο Πισκουλιάν στον Κατάκη θα παίξει με πλάτη και θα πάει σε ένα πολύ ωραίο χουξάτα στο κύριο θετικό rebound με τον ίδιο. Νομίζω τρίτο θετικό rebound του Όθωνα. Τρίποντο άστοχο ο Ιωαννίδης σε θετικό rebound στο Βεντζής. Ναι, πολλά επιθετικά rebound της Μποβερίν στα πρώτα 3,5 λεπτά. Κατάκη στον Πισκουλιάν που κόβει πάρα πολύ όμορφα. Αστοχή.
και τελικά με την κόρη πάνω του Κουτσιμανί, ο οποίος δίνει στο Γαβράκι και αυτός περνάει το μισό, είναι ο Δός Παλαδόπουλος. Λαδόπουλος ο Νίκος στον Κουτσιμανί, πολύ ωραίο γύρισμα του Κουτσιμανί, αστοχή όμως, πολύ ωραίο στην γύρισμα του Κουτσιμανί, δεν τα κατάφερε όμως ο Παναγιώτης, ο οποίος στη συζήτηση που είχαμε μου είπε ότι έχει ένα ελαφρύ διάστρεμα και όχι αυτό απλό μπάσκετ, από μια λακκούβα έξω στον δρόμο, απίστευτο. Κατσιμανουήρισε ο Ζεπετζή, ωραίο. Χουξάτ, αστόχησε όμως. Η μπάλα όμως παραμένει στην κατοχή των Απόπερι. 6 λεπτά για το δεύτερο το δεκάλεπτο. Επαναφορά από την Πέμπτη Φράιν. 14 λεπτά την πόλη. Πέμπτη πολύ ωραία έκοψε ο Μπισκουλιάν. Πήρε την πάσα, αλλά δεν κατάφερε να περάσει το καλά. Θα ξεπαθείς. Και τώρα μοιράζει την ευκαιρία να πλησιάσουν ή και να σοφαρίσουν όταν πετύχουν τρίποντο. Με τον Λαδόπουλο. Να! Πετυχαίνει το τρίποντο. Και να επιβεβαιώνει το δεύτερο σενάριο το δικό μας, δηλαδή το να εισαφαρίσουμε. 5-5. Χατζη Εμμανουήλ στον κατάκι. Αυτός την ξαναβγάζει πολύ έξυπνα έξω, γιατί είδε το παίκτη που έπιανε το Χατζη Εμμανουήλ να έρθει για βοήθεια στιγμιαία. Είναι in town, πολύ ωραίο. Αλλά το Χατζη Εμμανουήλ δεν καταφέρει να πετύχει το τρίτο καλάθι. Και τώρα μοιράζει ξανά με το Γαβράκι. Έχουμε την ευκαιρία να περάσουμε για πρώτη φορά μπροστά. Κουτσιμανί, θα παίξει τον πόστο Κατσιμανί, καλή άμυνα. Βγάζει απέναντι τον Κωστόπουλο, τρίτο πόντο, άστοχο, rebound, Γαβράκι, σε εξαιρετικό, put back καλάθι. Πρώτο προβάδισμα για Rising Suns με Γαβράκι να κάνει το 5-7. Τη σκουλιά για απόπερι. Ιωαννίδης, τρίτο πόντο, εύστοχο, ξανά μπροστά. Η Αμπόβ, 8-7. Γαβράκης, ο Μάρκος, μεταφορά μπάλας, στο Μάρκος στηρίζεται. Οπότε, η απόφερη που προηγούνται έχουμε την κατευθύνω τον Κατάκη, να δίνει στον Μπισκουλιάν. Ο Μπισκουλιάν, στο συμπεριζή προσπαθεί να παίξει το post, δίνει στο high post στον Κατάκη, αυτό στον πολύ ωραίο κορυφορέ μπάλας, πατσιμανίζει στον Σεπετζή δεν τα καταφέρει, ήταν πολύ ωραία και η κοσφορία της μπάλας. Ο Μάρκος πήρε το αμυντικό rebound και δίνει στο Κωστόπουλο γρήγορα σε εγωγική πάσα. Ο Κωστόπουλος προσπαθεί να τρέξει. Αλλά έχουν γυρίσει και οι 5 παίκτες στον Αμπορδέρι. Θα δώσει τελικά στην κορυφή στο Γαβράκη. Ο Γαβράκης στο Μάρκο. Ο Μάρκος στον Κουτσιμανί. Ο Κουτσιμανής θα πάει προς τα μέσα, θα πάει στο γνωστό του spin γύρισμα. Θα στοχίσει ο Κατάκης στο αμυντικό γρήγορα στον Ιωαννίδη που θα πάει σε 1-2-1. Και θα πετύχει τον 5ο δικό του πόντο, 10ο για τους Αμπόβερίν, από 5 Χατζημανούλη και Ιωαννίδης, 17 μπροστά για Αμπόβερίν. Που μετά το πρώτο προβάδισμα που πήραν στο παιχνίδι η Ράλη Ξάνης με 6-7, γρήγορα, με 5-7 μισχωρείτε, γρήγορα τρέχουν ένα σε μικρό σερί, μίνι σερί 5-0 και σε να είναι μπροστά με 17. Ο Λαδόπουλος θα πατήσει, όχι, αλλά ο Καβράκης θα πάρει μια θετικό rebound, θα στοχίσει και αυτός και η μπάλα. Και έχουμε φάλ του Γαβράκη. Οπότε η μπάλα σου από την κορύφη απλά στηρίχθηκε και φάλ στο Γαβράκη. Αλλαγές για Ραλιτσάνη, μπαίνει ο Γεωργιάδης. Ο Παναγιώτης και ο Αναγνωστόπουλος. Ο μόνος της θέσης των... και ο Σίμωβης. Ο Στογιάδης, με συγχωρείτε. Ο Σίμωβης είναι σε άλλη ομάδα. Ο Χατζη Εμμανουήλ. Το Κατάκι, θα παίξει το πόστο που Τσιμανί, θα πάει σε πολύ ωραίο χουξάρ και θα πετύχει το καλάθι, κάνοντας το 12-17. Το παίξει στο προβάδισμα μέχρι στιγμή, όπως είναι με τις σύγκρες ομόφερη. Πάνω Γνωστόπουλος, απρόσκητη τάση στο Στογιάνοβιτς, γίνεται το λάθος. Και οι απόφερη με έχουν ξανά την κατοχή και την ευκαιρία να διευρύνουν το προβάδισμά τους με τον Στογιάνο να κατεβάσει. Ο Πισκουλιάρ κατεβάζει. Γυρίζει στον Ιωαννίδη. Ιωαννίδης στο Χατζημανούλη μπάλα. Κατάκης δίποτα από τη γωνία. Στο χωριπάνω το Κωστόπουλος αμυντικό. Συγχωρείτε. Κατεβάζει. Περνάει το μισό. Σε κόμμα 17 στρατώτητα στο υπόλοιπο πίθηση η ομάδα των Ρέντσαν. Ο Κουτσιμανής. Πω πω, πολύ ωραίο καλάθι του Κουτσιμανή. Off balance shot.
12-19 μειώνουν οι Ράλι Ξάνθ. Ο Κατάκης στη γωνία. Ο Πισκουλιάν παίρνει το φάουλ και το δικαίωμα να εκτελέσει δύο βολές. Μετά στην προσπάθεια του Πισκουλιάν. Δεύτερο φάουλ για τους Ράλι Ξάνθ, κανένα για τους Αμποβερίν. Αλλά ήταν στην προσπάθεια, οπότε είναι δύο πολλές. Πρώτη πόλη ο Πισκουλιά θα στοχίσει. Το 12-9 θα παραμείνει. 1-58 για να γίνει στο πορτοκάλετο. Δεύτερη πόλη ο Γιάννης ο Πισκουλιά. Θα στοχίσει και στη δεύτερη. Rebound από τον Γιάννοβιτς που δίνει στο Κωστόπουλο. Ο Ιωαννίδης, Βέμπες Κόκκερ, Γεωργιάδης. Αστόχησε ο Αναγνωστόπουλος στο τετικό rebound, ούτ μπακαλάθη του Αναγνωστόπουλου που κάνει την παρθενική του εμφάνιση στο μπασκετάκι. Γενικότερα, αλλά και με τους Ξάνθ ειδικότερα, θα μειώσει τον πόνο 12-11 να πει στο μίνι 5-0 σερί των Αποβερίν. Απαντάνε με ένα μίνι 4-0 η Ράζι Ξάνθ. Ο Χατζημανούλ πάει σε ένα πολύ ωραίο pull-up shoot από το high post και πετυχαίνει τον 7ο δικό του πόντο και τον 14ο της ομάδας του 14-11 ο Μπάρτς Χατζημανούλ. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Πολύ καλός επιθετικά και όχι μόνο. Αστοχή ο Αναγνωστόπουλος. Αμυντικό ρυμπάν του Κατάκης. Απρόσκεπτη πάσα, αλλά τελικά θα βγει. Έχει ο διασμός. Όπω τι έκανε ο Μπάρτς. Έδωσε τον Ιωαννίδη που δεν σκόφηκε. Απλώς χτυπάσαμε την έννοια πριν έλεγα γιατί δεν κοιτούσε ο Μπάμπης, δεν ήταν λάθος η πάση του Όφωνα. Απλά ο Μπάμπης ήταν με πλάτη στην μπάλα, στοχίσε τρίποντο ο Ιωαννίδης. Πούτσι Μανής. Στον Αναγνωστόπουλο, πολύ ωραία κόμπη στο Γιάννοβιτς, πολύ ωραίο μπάσκετ. Σε αυτή τη φάση για τους Ράλι Ξάνθ που μειώνουν στο πόντο 14-13. Πολύ ωραίο το κόψιμο από τον Στογιάνοβιτς, πολύ ωραία η πάσα του Αναγνωστόπουλου. Πισκουλιάν, δύσκολη ενέργεια, στοχή, επιθετικό ρυπάνο Κατάκης, put back από τον Όφωνα. 16-13 μπροστά για τον Βερή. Τελευταία επίθεση δεκαλέπτου θα είναι για τους Ράζικα, αν φυσικά εξαλείς τον χρόνο. Ο Αναγνωστόπουλος θα παίξει πικ με τον Κουτσιμανή. Θα δώσει τον Κουτσιμανή τρίποντο, τον Παναγιώτη Κουτσιμανή αστοχή. Ο Κατάκης παραλίγο πετύχει αυτό το καλάθι. Ο Στογιάννοβιτς δεν θα καταφέρει να κερδίσει τον χρόνο, δεν καταφέρει να πετύχει το καλάθι. 16-13 θα είναι το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου. Μπροστά η ομάδα των Αποβερίν. Πότε σου βάζει τσάντσε, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε εδώ στο μπάσκετ των Λέντων για το νέο δεύτερο δεκαλέπτου. Με τσάντσε να κερδίσει την πρώτη κατοχή του Αποβερίν. Ο πρώτο δεκαλέπτου. Στογιάννοβιτς. Ωραίο καλάθι. 16-15 μιλώνει ο Στογιάννοβιτς. Σκουλιάν. Στο Χατζεμανουήλ. Ο Χατζεμανουήλ. Στον Κατάκη, ο Κατάκης. Στο Χατζεμανουήλ, give and go. Στο κύριο Χαμπάμπης, αλλά κάνει το τίπ. Παίρνει σε δικό rebound, τρίποντο, άστοχο. Από τον Ιωαννίδη, στο Γιάννο, στο πέντο μητικό. Και δίνει γρήγορο στον Κωστόπουλο. Το φόβος του κατεβάσει. Θα τρέξει. Θα προσπαθήσει να προστατεύει τον Κουτσουμανί, τελικά θα δώσει δίπλα στον Αναγνωστόπουλο, ο οποίος θα πετύχει τρίποντο και θα φέρει μπροστά ξανά τον Ράιλι Ξάνθ με 16-18 πετυχαίνοντας το 5ο δικό του προσωπικό πόντο. Καλή προσθήκη φαίνεται για τον Ράιλι Ξάνθ, ο Αναγνωστόπουλος, ο Πισκουλιάν, αστοχή, ριμπάουντ ο Αναγνωστόπουλος, Κωστόπουλος, Στογιάννοβιτς. Νέο καλάθι από τον Γιάννη, νέο καλάθι για τους Ράιλι Ξάνθ, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει πολύ καλά στο δεύτερο κάλυμα και πρέπει να το 16-20. Να πω το 16-13 γίνεται 16-20 με ένα 7-0 σερί τον Ράιλι Ξάνθ. Σκουλιάν, Ιωαννίδης, Χατζεμανουήλ, τρίποντο, άστοχο, ριμπάμπο, φόλο τρομερό του Κατάκη. Πουτμπα καλάθι. Και μειώνουν οι απόπτερες στο 18-20. Rising Suns
18-22. Δεν είδα ποιος, κάμερα το πήρε. Γιατί έγραφα φάση highlight. Ο Χατζη Εμμανουήλ. Φάουλ στο Γιάννεμφ με το σώμα, το έκανε, το έκανε. Ο Ιωαννίδης την επαναφορά στο Χατζημανίδη, χατζημανίδη με τους Αγιάννους του Μαρκάρη. Ξεπερδίσει πάει ένα σκρίς στο πικ. Ο Χατζημανίδη βγάζει πολύ ωραία έξω στον Ιωαννίδη, τρίποντο, εύστοχο! 21-22 μειώνουν οι απομπερίν. Ο Κωστόπουλος στον Αναγνωστόπουλο, αυτό στον Γεωργιάδη Παστοχή. Λοιπόν, το Κατάκης ήρεμα. Τον Πάπλο Χατζημανίδη, ο οποίος κατεβάζει. Οι απομπερίν πρέπει να διαχειριστούν για το γεγονός ότι είναι λίγη σήμερα. Δεν έχει έρθει ο έκτος, ο Δημητρίου. Οπότε τελικά έτσι θα το βγάλω το παιχνίδι με 5. Φάουλ χαμηλά τον Κωστόπουλο στον Κατάκη. Που θα δημιουργήσει βαγμές σίγουρα μέσα στο ζωγραφιστό. Ο Γαβράκης θα επιστρέψει στη θέση του Ιωαννίδη Γαράζη ξαν. Ο Χατζημανίδης θα πάρει κάτι παραφορά την baseline και θα δώσει στον Μπισκουλιάν. Ο Μπισκουλιάν θα πάρει το φάουλ του Γαβράκη και το δικαίωμα να εκτελέσει δύο βολές. Να ξαναφέρει την ομάδα του μπροστά, αν φυσικά θα ξεφύγει και στις δύο. Αν εξαρτήσει μόνο στη μία θα έχουμε ισοπαλία, αν δεν εξαρτήσει καμία θα παραμείνει δύσκολο σέκι. Πρώτη βολή ο Μπισκουλιάν, εύστοχη και σοφαρίζει 22-22. Δεύτερη βολή, εύστοχη. 23-22, ξανά μπροστά για βολή που απαντάνε. Προσέρι τον Γκάλιξαν. Λαμβράκης τώρα. Στο Γιάνοβιτς, ο Γιάνοβιτς. Τον Αναγνωστόπουλο, αυτό είναι το Κατάκι. Ακόμα δύο πόντες τον Αναγνωστόπουλο. Πολύ καλός. Ζητάει αλλαγή, κουράστηκε. Λογικό, 23-24. Ο Πισκουλιάν. Ο Μάρκος θα τον καταστήσει από ό,τι βλέπω. Τη σκουλιά στο Χατζημανουήλ, αυτό στον Ιωαννίδη, ξανά Χατζημανουήλ. Κινεί την μπάλα στην περιφέρεια. Ο Πισκουλιάνος στο ζούστο τρίποντο, rebound στο Γιάνοβιτς. Ο οποίος τρέχει από πλάγιο διάδρομο. Είναι στο Κουτσιμάνι που έχει σαν τρέιλερ ψηλός. Τα ξέρει το βασικό ο Παναγιώτης. Κερδίζει το φάουλ και το δικαίωμα να εκτελέσει δύο βολές. Και να διευρύνει το προβάδισμα τώρα η Τσάς. Είναι στο σύν ένα τώρα. Δείχνοντας το Γιάννο μου που σημαίνει για πού τον τάισε στο transition παιχνίδι. Στο σωστό τρέξιμο του Κουτσιμανί σαν ψηλός έδειξε κεντρικό διάδρομο. Πρώτη βολή έστω και ο Κουτσιμανί, 23-25 μοιράζει ξανά μπροστά. Ήταν το πρώτο φάουλ των απόβλητων, 3 έχουν μοιράζει ξανά στο 10. Ας το έχεις στη δεύτερη την πάνω πήρε ο Κατάκης. Είναι στο Πισκουλιάν, ο Πισκουλιάν. Και Χατζής, Χατζή Εμμανουήλ. Πάει σε πουλ από τη γωνία. Αστοχή, rebound από τον κανένα. Η μπάλα δίδει από τον Μάρκο, οπότε κατοχή θα παραμείνει από τον Βερίντο. Έχουμε 14 το λεπτό του Βερίντο και ανανεώθηκε ο χρόνο γιατί η μπάλα βρήκε στο Στεφάνιο. Πισκουλιάν, Χατζή Εμμανουήλ. Ωραία πάσα στη γωνία στον Ιωαννίδη, ο οποίος πέτυχε ένα ακόμα ένα τρίποντο ο Ιωαννίδης. Πάρα πολύ καλός. Ξανά μπροστά για Πολδερή, 26-25. Ο Στόπουλος. Είναι το Κουτσιμανί, το παίζει από κάτω ο Ιωαννίδης. Στο Γιάνοβιτς, άστοχος, rebound, Γαβράκης, παιδικό. Αστοχή όμως και στο δικό του footback, δεν τα κατάφερε. Ιωαννίδης, όλος του Χατζημανί. Καρδιαμαντής έκανε το φάλο στο Γιάννης απλώς στο χέρι. Τέταρτο ομαδικό. 5,5 λεπτά ακόμα για να γιώσει το δεύτερο. Από το επόμενο φάουλ τον Ράιλι Τσάς θα έχουμε βολή για τους απόβλερ. Ο Λαβόμπλος επέστρεψε στη θέση στο Γιάννης που έκανε το δεύτερο του φάουλ νομίζω. Σίγουρα και δύο φάουλ.
τα θυμάμαι. Τη σκουλιά, Χατζημανού είναι ελεύθερο τρίποντο. Θα στοχίσει όμως. Ο Πίτσεκος θα πάρει το αμυντικό. Ο Ιωαννής θα κάνει φαουλ. Κωστόπουλος τώρα, τρίποντο από τη γωνία. Άστοχο rebound ο Κατάκης. Έχει μαζέψει ήδη πάρα πολλά rebound. Είναι πάρα πολύ καλός και συμφωνώ με όρθωνα. Θα τεμανίσει ο Κατάκης πέντε σαν τρέιλερ. Αυτός που όλοι όμορφοι πάσα στους FNG δεν θα καταφέρει να τους επαφείς. Τσιμανής θα πάρει το μυστικό rebound. Λαμπράκης θα τρέξει. Λαδόπουλος θα πάρει. Τρίποντο, άστοχο. Τσιμανής επιθετικό rebound. Παίξει με πλάτη, θα πάει σε δύσκολη ενέργεια. Δεν τα κατάφερε. Ήταν κάτι μεταξύ χουκ και σουτ. Όχι ότι το χουκ δεν είναι σουτ, ενώ κανονικό σουτ. Ο Χατζημανίδης τώρα στον Πισκουλιάν. Ο Πισκουλιάν. Τρίποντο. Εύστοχο δικαιώνει τον Πισκουλιάν. Μια και είχε και πάσα στο Καστάκι που ζητούσε μέσα στο low post. Αλλά ο Πισκουλιάν δικαιώνεται. Και διευρύνει το προβάσμα των απόφερων στους μαγωσίν 4-22-25 4-14 για να τελειώσει. Καϊμάτο που λυπήσει από τον ο Λαδόπουλος στο χείρι με ταμπλό. Το όχι το στάκι με ταμπλό, το bank show το Νίκος. Η σκουλιά στο Χατζημανουήλ. Εφηδιασμός. Καλάθι 31-25. Δεν μπορεί να πάνε τώρα η timeout από αυτήν γιατί κατοχή είναι στους Ρέλιξεν. Ρίγα και 47 για να τελειώσει το δεύτερο δεκάλεπτο του Τσιμανής. Γαβράκης. Τρίποντο. Άστοχο με τον μπλό. Ο Μάρκος θα πετύχει putback. Καλά, άρχεται 30-27 και θα έχουμε time out για τους απόφερειν. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφω εδώ στο μπάσκετ του δεύτερου. Ρίγα 36 για να τελειώσει το δεύτερο δεκάλεπτο. Οι απόφερειν έχουν την κατοχή. Ράζει κάτι που πετύχανε πριν καλάθι. Μειώσαμε στις 4. Ο Πισκουλιάν θα δώσει τον Κατάκη. Κατάκη θα δεχτεί δεύτερη βοήθεια από τον αναγνωστόπλο που επέστρεψε. Ιωαννίδη στο Χατζημανουήλ. Χατζημανουήλ τρίποντο. Άστοχο rebound. Δεν θα το πάρει ο αναγνωστόπλο. Η καταγγελία παραμείνει στους Αμπόρτερη. Οι οποίοι έχουν 14 φόρτε την πόλη και παραφορά από την τελική γραμμή. Πισκουλιάν τρίποντο από τη γωνία. Άστοχο rebound μακριτό ο Λαδόπουλο. Πάσα του διαλυμού στο Κωστόπουλο. Πολύ ωραία. Break για τους Rally Chance, εφηδιασμός στην ελληνική, 31-23. Ο Λαδόπουλος είναι το rebound, έδωσε και την assist, ο Στόπουλος έτρεξε σωστά, έφυγε δύο εύκολους πόντους. Σεφερτζής στον Ιωαννίδη, ακόμα ένα τρίποντο τον Ιωαννίδη, το έχει το shoot, μακρινής απόσταση από ό,τι φαίνεται. Νομίζω είναι το τέταρτο που πετυχαίνει, αν δεν κάνω λάθος. 34-29 για Μποβερίν. Αναγνωστόπουλος, Γαμβράκης. Θα κλέψουνε, όχι. Αναγνωστόπουλος ωστόσο στην κατοχή. Ο Γαμβράκης θα στοχίσει. Πάω το Κατάκης. Χατζημανουήλ. Ιωαννίδης στον Πισκουλιάν. Ο Πισκουλιάν. Ακόμα 14 δευτερόλεπτα για τους Μποβερίν. Βουτάει για την μπάλα σε Πετσίς και τα καταφέρνει ο Ιωαννίδης. Κατάκης δίποντο, άστοχο, επιθετικό όμως από τον Σεφερτζή. Είναι να βρει τον Πισκουλιάν τελικά. Θα γίνει το λάθος, θα κλέψει ο Λαδόπουλος. Είχαμε μάγει στην προηγούμενη φάση. Γαβράκης, πάει σε drive. Γράζει έξω στον Κωστόπουλο, εξτρά πάσα στο Λαδόπουλο. Τρίποντο του αρχηγού, άστοχο. Rebound Σεφερτζής. Δίνει στον Πισκουλιάν και αυτός θα κατεβάσει την μπάλα για την ομάδα του. Τρίπλα κάτω τα πόδια. 2-3 ζώνη από ό,τι νομίζω είναι η άμυνα των από Ελισάν. Στόχι ο Σκουλιάνο, να γνωρίζει σπίτι του αμυντικό ρημπάντο. Είναι μια πολύ ωραία μαχητή πάσα στον Κωστόπουλο, ο οποίος πετυχαίνει ακόμα 2 πόντους σε εκμηδιασμό και μειώνει στις 3-34-31. Τα δύο τελευταία καλάθια τον Ελισάν ήταν με πανομοιότυπο τρόπο με τον Κωστόπουλο να τρέχει και να πετυχαίνει το εφηβιασμό. Βέβαια με διαφορετικό πασέντη τον Φωναλόπουλο. Στην τελευταία φάση ήταν ο γνωστό. Τρίποντο του Χατζημανουήλ που επιστρέφει στα καλάθια με τρίποντο
σε καλό timing για τους αποφερήμιοι που βλέπαν τους Rising Stars να πλησιάζουν στους 3 και ξαναφέρνει μια φορά στο συνέξι τη δεύτερη μέρα και μόλις τώρα περνάμε στο τελευταίο λεπτό του δεύτερου καλέτου. Λαβόπουλος, Αναγνωστόπουλος, από το high post, ακόμα ένα καλά τον Αναγνωστόπουλο, πάρα πολύ καλός, 37-33 μειών στους 4. Ωραίο παιχνίδι, 70 πόντι στο πρώτο μήχρονο μέχρι στιγμής και έχουμε ακόμα 45 δευτερόλεπτα. Με τους Αμπούρδες να έχουν τώρα 18 έτσι αυτών και τον Μπισκουλιάν. Να δίνει στον Χατζημανουήλ, ο Χατζημανουήλ στον Μπισκουλιάν. Μπισκουλιάν, ακόμα 8. Πάει σε μπάσιμο. Με τα μπλόα, στόχος ο Μπισκουλιάν, rebound ο Μάρκος. Παραλίγο να του κλέψουμε τελικά, δεν στο γραφράκι. Λαβόπουλος, τον εχνιδιασμό, τρίποντο με τα μπλό. Αστοχή, επιθετικό Κωστόπουλος και τώρα ο Γαβράκης από τη γωνία προσπείται, πάει προς τα μέσα. Αστοχή, rebound, ο Κατάκης, 10 δευτερόλεπτα. Όλα για τους απομένους, τρέχει ο Μπισκουλιάν, 7. Ιωαννίδης, τρίποντο. Δεν θα τα καταφέρει ο Μπισκουλιάν. Δεν σηκώθηκε. Αυτό θα είναι το σκορ του πρώτου του χρόνου. 37-33 μπροστά η ομάδα των Αμπόβερν. Επιστρέφουμε μετά την ανάποδα. Επιστρέφουμε στο μπάσκετ του Λέντρου για την έναρξη του δεύτερου του χρόνου. Τρίτο δεκάλεπτο με τους Αμπόβερν να προηγούν 37-33 και να έχουν την κόντια κρίση με την Πουσκουλιά να παίζει την μπάλα από τον SFG. Ζώνη 2-3 για Ράιντ. Ξέρω δεν είχα ασχοληθεί καν να το επισημάνω αυτό στο πρώτο ημίχρονο. Αναλόγηκα σε άλλα πράγματα. Χάι πώ σου το χατζημανούλα. Το επιθετικό rebound των SFG που κάνει πολύ καλή δουλειά σε αυτό το τομέα. Και Μανουήλ ακόμα 10 δευτερόλεπτα, από τη Σκουλιάνο 45 μοίρες από πάει προς τα μέσα, έκανε φάουλ στο Γιάννη, απλώνει το χέρι, είναι φάουλ γιατί απλώνει το χέρι. Είναι το τρίτο του, νομίζω. 14 δευτερόλεπτα πήθηση τώρα με επαναφορά τον Ιωαννίδη να ψάχνει την πάση και να δείξει το χατζη Μανουήλ. Η Σκουλιάν που έκανε τρίπερ φόρτες στη γωνία, στόχισε rebound του Τσιμανής αμυντικό. Δίνει στο Γαβράκη, ο Γαβράκης. Στον Κουτσιμανί, ο Κουτσιμανί στον Γιάννοβιτς, αυτός στον Γεωργιάδη και αυτός στον Αναγνωστόπουλο, ξανά Γεωργιάδης στο Γιάννοβιτς. Κλειστήκανε οι Ράιντς από την επίθεση, δεν τα καταφέρανε. Με αποτέλεσμα οι απόδειγμα να πάνε το αμυντικό rebound και το μάτι του Κατσιμανί να κατεβάζει. Είναι ένα εξωτερικό πικ 45 από τον SFG, δίνει στον Μπισκουλιάν στο high post, ο οποίος θα αστοχίσει τελικά. Ο Κουτσιμάνης θα σώσει παλικάρις και την πάλα, θα δώσει τον Αναγνωστόπουλο, αυτός γρήγορο στον Γεωργιάδη, ο Γεωργιάδης. Στον Γιάννοβιτς, ο Γιάννοβιτς, θα παίξει με πλάτη ο Μπισκουλιάν. Θα βγάλει έξω στον Γεωργιάδη, τρίποντο, άστοχο, rebound από τον Κατάκη. Μπορεί να έχει φτάσει σε λειψήφιο αριθμό πόντων rebound ο Όθωνας, ο αρχηγός. Που δίνει στον Μπισκουλιάν και αυτός στον Ιωαννίδη. Έρχεται ο Κατάκης σαν τρέινερ. Βγάζει ξανά έξω την μπάλα στον Ιωαννίδη. Αυτός στο Χατζημανουήλ. Ξανά Ιωαννίδης. Έτσι θα το πάρει αυτή τη φορά. Αναμενόμενο ήταν και έπρεπε. Ας το άρχισε. Ή άλλη ξανά πήρε το ριμπάνο. Ο Γαβράκης περνάει το μισό. Δίνει απέναντι στον Γεωργιάδη. Αυτός στο Γιάννοβιτς. Αναγνωστόπουλος από το high post. Αστοχή αυτή τη φορά ο Μάνος, ο Αναγνωστόπουλος, ο Χατζημανουήλ. Πέταξε την μπάλα έξω στο Γιάννοβιτς και πήρε την κατοχή για τους απόπερινοι οι οποίοι προηγούνται. Δεν έχουμε ακόμα καλά σε αυτό το δεκαλό, 37-33. Ο Χατζημανουήλ στο Πισκουλιάν, ο Πισκουλιάν είναι αυτός που κατεβάζει την μπάλα σήμερα για τους απόπερινοι στην επιστροφή του, όπως μας είπε, μετά από καιρό. Ο Χατζημανουήλ αστοχή, επιθετικό rebound όμως από το Κατάκι. Καλάθι και φάουλ, κούτμπα καλάθι. Και ευκαιρία για έμεσο τρίποντο για τον Όθωνα. 30-33 για τον Βαρύν. Και συμπληρωματική βολή. Το φάουλ στον Αναγνωστόπουλο χρεώθηκε από ό,τι είδα. Ο Κατάκης ετοιμάζεται για τη συμπληρωματική βολή. Θα πετύχει τα μέσα τρίποντα και θα φέρει τους Rising Sun που σε ευκαιρία από περίμενε σχόλια στο συν 7-40-33. Ο Γιάννοβιτς τώρα για Rising Suns, ο Αναγνωστόπουλος. Θα αστοχίσει. Η μπάλα θα την βγάλει ο Γαβράκης. Ο Γαβράκης την πέτα. Ο Σεφερτζής από εδώ. Την πέταξε πολύ έξυπνο ο Γαβράκης στον Σεφερτζή. Αναγνωστόπουλος. Κουτσιμανής. Βγαίνουν τρεις παίκτες πάνω του. Ο Κουτσιμανής δεν τα καταφέρνει.
και ο Σεβεντής θα πάρει ακόμα ένα rebound. Ο οποίος τρέχει τον πλάγιο διάδρομο. Πόπο, τρομερή ριπέρι τρίπλα. Πολύ ωραία πάση στον Ιωαννίδη. Και αυτός δεν θα το καταφέρει, ήταν και δύσκολη γωνία εκτέλεσης. Ο Γιωργιάδης θα πάρει το άλλο δρόμο. Σεβεντζή. Έγινε φαουλ. Και στο Γιάννη τώρα για τους Rising Suns. Στον αναγνωστόπουλο, τον γνωστόπουλο. Στον Γιάννοβιτς παίζουμε give and go. Και ο Γιάννης πετυχαίνει τίποτο, μειώνοντας στους 5-4. Δεν είναι το πρώτο καλάθι το Rising Suns αυτό το δεκάλεπτο. Από την άλλη είχαμε ένα έμεσο τίποτο ball foul. Δηλαδή τίποτο και βολή του Κατάκη. Αυτή είναι η πόντη μέχρι στιγμής αυτό το δεκάλεπτο. Ιωαννίδης, Χατζημανουήλ, Σκουγιάν, Σεπεντζής. Δύσκολη ενέργεια στο Χιτ, θετικό rebound Κατάκης. Και νέο putback από τον Όθωνα που δημιουργεί πολύ μεγάλες δοχμές μέσα στο ζωγραφιστό. 42-35, ακόμα μια πολύ καλή εμφάνιση από τον αρχηγό. Λαμβράκης, Άγια Σκύρο με γνωστόπλος, Λαμβράκης, τρίποντο, άστοχο, rebound ο Κατάκης. Είμαι πεπισμένος ότι έχει διψεί το ρυθμό rebound ο Όθωνας. Προσπαθεί να αποστάρει κιόλας, Κατζημανουήλ θα τον ταΐσει, θα βγει βοήθεια. Όθωνας θα βγάλει έξω ο Κατζημανουήλ. Απλό μπάσκετ, βασικά πράγματα στο χείο. Ο Μπάμπης επιθετικό rebound όμως από τον Σεποτζή. Ο Μπάμπης θα πάει σε close out, επίσης θα τη βγάλει έξω στον Ιωαννίδη τρίποντο, άστοχο. Επιθετικό rebound όμως τον Γιάννη με την βοήθεια του Κατζημανουήλ. Πάει σε drive, kick out, πάσα στη γωνία, give and go. Παίξανε με τον Ιωαννίδη ο Χαρμένε. Αυτό έχει συμπαθεί σε Ιωαννίδη, δεν έχει σημασία. Όμως είναι ωραία η φάση. Το χειροκρότησε και ο συμπαίκτης του. Τώρα να γνωστώ από τη γωνία, στο χείρι πάνω από τη σκουλιά να μην την κόψει. Ιωαννίδης time out, βλέπω τον Ρόμπερο να κάνει ένα drive chance. Ιωαννίδης, βέβαια θα καταφέρει την πάντα στο Γιάννοβιτς. Μπλοκάρεται από το Κατάκι πολύ όμορφα. Έχουμε time out. Λογικά, ναι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε εδώ στο basketball, έτσι. Time out, Ράλη. Σας έχουν την κατοχή, δεν κάνει όλα τα υπόλοιπα επίσης με τον Μιγαλατόπουλο, που έτσι θα πήγαινε να κάνει την παραφορά, δίνει στο Καδράκη. Ο Καδράκης έχει επιστρέψει και ο Κωστόπουλος και ο Μάρκος. Για Ράζη Ξάνς. Κωστόπουλος. Λαδόπουλος. 5 δευτερόλεπτα ακόμα πριν να σκοθεί ο Νίκος. Πολύ ωραίο σκριβίρισμα. Δεν τα καταφέρνει όμως. Δεν βρήκε Στεφάνη, σωστό. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό σφύριγμα. Σωστό είναι, σωστό είναι. Πάμε παιδιά. Σωστό είναι, δεν βρήκε Στεφάνη. Πάμε. Απόβλερήν τη Σκουλιάν, Χατζημανουήλ, Ιωαννίδη. Τη Σκουλιάν, Χατζημανουήλ στο high post. Κατάκης από τη γωνία, δίποντο άστοχο. Rebound ο Μάρκος, αμυντικό. Δίνει στο Γαβράκη, Γαβράκης. Κωστόπουλος προσπαθεί να τρέξει. Έχουν επιστρέψει καλό σε ωραίο αμυντικό transition. Παίρνει την πρόσκληση ο Κωστόπουλος, περνάει στο Κουτζημανί. Δεν τα κατάφερα αυτή τη κάτι στην μπάλα. Για να παρακολουθήσει ο προμηθευτής να πετύχει το καλάθι. Αλλά έχει βγει επαναφορά ο Φωτσιμάνης, δίνει στο Κωστόπουλο, αυτός στο Λαδόπουλο, Λαδόπουλος. Μάρκος, 5 δευτερόλεπτα ακόμα, πρόσεχε πάσα λάθος. Χατζη Εμμανουήλ. Σκουλιάν, Κατάκης, Χατζη Εμμανουήλ, Ιωαννίδης, πολύ ωραία κυκλοφορία μπάλας και τρίποντο, πολύ ωραία επίθεση, πραγματικά πολύ ωραία επίθεση. Και στο συν 10 για πρώτη φορά η Απόβλερη, σε δεξί βάρος των πόντων. Έχουν επιβάλει τον ρυθμό της, αν διαπιστεύεται, αν και 5, αλλά έχουν καταφέρει να επιβάλλουν τον ρυθμό της, όντας έμπειροι παίχτες. Ο Μάρκος, στον Κουτσιμανί, Κουτσιμανής, με τον Χατζη Εμμανουήλ. Ωραίο dream shake. Ο Λαδόπουλος θα σκοφεί για τελειώνει ο χρόνος. Δεν θα μείνει στα χέρια. Τους έχει εγκλωβίσει η άμυνα από τον Μπέριν και τους Ράζινγκ Σανς. Έχουν πετύχει μόλις ένα καλάθι σε αυτό το δεκάλεπτο. Από την άλλη, το συν 4 έχει γίνει.
Συν 10 για Μποβλερίν. Με το Χατζημένο τώρα να κατεβάζει. Έχουμε και ένα διευρύνο προβάδισματος. Ο Ιωαννής έχει πετύχει 5 τρίποτα. Είμαι σίγουρος ότι έχει πετύχει 5 τρίποτα. Ο Πισκουλιάν τώρα 45. Δεν θα καταφέρει όμως ακόμα ένα επιθετικό rebound του Κατάκη. Ο Χατζημανοήν θα αστοχίσει και αυτός rebound ο Μάρκος. Ο οποίος δίνει στο Καβράκι. Ο Καβράκι προσπαθεί να τρέξει. Θα αστοχίσει rebound ο Ιωαννίδης. Ωραία πάσα στο Χατζημανοήν. Αυτός πολύ ωραία στο Σεφερτζή. Πάρα πολύ ωραίο καλάθι από τους Αμπόβερίν που προηγούνται πλέον με 12. Κωστόπουλος διώθουν εγκλωβισμένοι οι άλλοι ξανά στο 12 λεπτό. Κουτσιμανής φαουλ χαμηλά, καλό φαουλ του Μπάμπη. Είχαν να δώσουμε οι Αμπόβερίν 2-30 για να τελειώσει το 3ο δεκάλεπτο. Το οποίο μέχρι στιγμής έχει σαν αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί η διαφορά υπέρ των Αμπόβερίν στο ισχνό προβάδισμα του 4 πόντου που είχαν. Το έχουν πάει πλέον στο C12. Μισκολιά παραλίγο να κλέψει ο Κωστόπουλος. Πάλι τελειώνει σιγά σιγά ο Κωστόπουλος. Ο Κωστόπουλος στο key. Ο Μάρκος παίρνει θετικό rebound. Ο Μάρκος. Αστοχή rebound. Ο Χατζημανουέλ, ο Πισκουλιάν, αν δεν υπάρχει στον Ιωαννίδη. Αυτός απρόξης πράσινο Χατζημανουέλ, ο οποίος όμως πάλι καρίσκε να σώσει την κατοχή. Θα δώσει το Σεφερτζή. Τρίποντο, άστοχο rebound ο Κουτσιμανής αμυντικό. Γαβράκης, Κωστόπουλος. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Θα κερδίσει το δικαίωμα όμως να εκτελέσει δύο φορές. Θέλουνε τέτοιους εύκολους πόντους, ποτέ δεν τους πετύχει να γίνει φάουλ. Στον Κωστόπουλο. Θέλουνε τέτοια τρεξίματα οι Rising Suns σίγουρα. Time out για τους Αμπόβερίν, να επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Να επιστρέφουμε στο μπάσκετ λεπτό, έχουμε δύο φορές για τον Κωστόπουλο. Στο καλεσμένο φάουλ του ίδιου. Δεν καταφέρνει το καλάθι, αλλά έχει το δικαίωμα για δύο φορές και τη δυνατότητα να μειώσει για τους Rising Suns, οι οποίοι σε αυτό το δεκάλεπτο έχουν πετύχει μόλις ένα καλάθι. Έχουν εγκλωβιστεί. Έχει Λιψανδρία επιθετική για τους Rising Suns στο δεκάλεπτο. Πετυχαίνει πολύ ο Κωστόπουλος και μειώνει σε 47-36. Αστοχή στη δεύτερη, θετικό rebound όμως από τον ίδιο, δεν είναι ποτέ blockout στον Κωστόπουλο, με αποτέλεσμα να κερδιθεί θετικό rebound, ο Κωστόπουλος τρίποντο, άστοχο, rebound ο Κατάκης, γύρισε ο Πισκουλιάν. Πισκουλιάν νομίζω ότι έχουν γυρίσει ένα άλλο πλέον, η Rising Suns. Αστοχή ο Σεφερτζής, αλλά put back καλάθια τον Κατάκη. 40-36, μία μέγιστο. 13 πόντοι για τους Αμπόβερίν. Κωστόπουλος. Δεν πήγε το Μάρκο και δεύτερο. Στάγκερ σκρίνει δηλαδή από τον στην μπάλα φυσικά. Όχι, στην μπάλα του Κουτσιμανί. Ο Γαβράκης στον Μάρκο. Κωστόπουλος πάει σε πάσα τελικά στον Λαδόπουλο. Στο χι, ριμπάου του Χατζημανουήλ. Μάκρινη πάσα στον Ιωαννίδη, ο οποίος θα τρέξει και θα βγάλει εμβιασμό. Δύο εύκολοι πόντοι για τους Αμπόβερίν, οι οποίοι πηγαίνουν τη διαφορά στο συν 15, 51-36, το 37-33 του δεύτερου δεκαλέπτου. Έχει μετατραπεί σε 51-36, 14-3 το επιμέρους σκορ. Ο Κουτσιμανής αυτή τη φορά θα πετύχει καλά τον πέμπτο πόντο για τους Ράζικες από το δεκάλεπτο και θα μειώσει 51-38. Χατζημανουήλ. Απρόσεχη πάσα, ο Αβράκης θα κλέψει. Ο Χατζημανουήλ θα κάνει το φάουλ. Το τέταρτο φάουλ των Αμπόβερίν, δεν έχουν πλέον να δώσουν άλλο και η τελευταία επίθεση ανήκει στους Ράζικες. Πολύ καλά, δούμε αν θα ρίξουν τη διαφορά στο κλείσιμο του τρίτου δεκαλέπτου και να πάνε με καλύτερες προϋποθέσεις στο τέταρτο. Ο Καβράκης στον Κουτσιμανή, Κουτσιμανή στον Μάρκο, ο Μάρκος στο Λαδόπουλο, δίποτο του Λαδόπουλου, άστοχο, θετικό ριμπάνο το Λαδόπουλο. Μπλοκάρεται, αλλοιώνεται για την ακρίβεια.
Ο Ιωαννίδης προλαβαίνει, όχι δεν προλαβαίνει, προσκοθεί. Θα λήξει το τρίτο δεκάλεπτο, 51-38 μπροστά η απόδερη. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το τελευταίο δεκάλεπτο. Επιστρέφουμε στο πρώτο δεκάλεπτο για το τελευταίο δεκάλεπτο. Η απόδερη προβούνται 51-38. Ο Ιωαννίδης πρέπει να πάει στην άμυνα. Γιατί οι Rising Suns έχουν την επίδεση στην πόρτα του δεκαλέπτου. Το παιδάκι έχει Rising Suns, ναι. Είναι Αναγνωστόπουλος. Ο Γεωργιάς που βάζει ξέρω σφόλ. Κωστόπουλος. Στο Γιάννοβιτς που επέστρεψε και αυτός. Ωραία ενέργεια από τον Γιάννοβιτς, θα στόξει όμως. Ο Πισκουλιάν θα πάρει το αμυντικό. Θα πάρει φάουλ του στο Γιάννοβιτς και ήταν κακό. Όχι από τον Γιοντιάδη τελικά, γιατί ο Πιστουλιάς τώρα δεν εγκλωβίζεται και περνούσε και ο χρόνος, γιατί πρέπει να περάσει τις 8 δευτερόλεπτα το μισό. Τώρα ο Κατάκης στον Ιωαννίδη, βήματα, ναι, ναι, τα έκανε. Τα έκανε τα βήματα, σωστό ήταν το σφύριγμα. Κωστόπουλος. Κωστόπουλος που επέστρεψε και αυτός, που κάνει πολύ καλή εμφάνιση για πρώτο παιχνίδι στο μπασκετάκι. Ο Γεωργιάδης, αστοχή στο φλόουτερ, η μπάλα για τους above the rim. Κάτσε η Μανουήλ κατεβάζει. Και παρακάνεις το Κωστογιάννης, πάντα μάνα είναι η άμερο τώρα, σαν αποκλείσουμε το τρίτο δεκαλέπτο. Ωραία λόμπα πάσα στο Κατάκι, αυτός. Ψάχνει την πάσα και βρίσκει στο Χατζη Εμμανουήλ, ο οποίος θα στοχίσει στον τρίποντο, ριμπάουντ ο Κωστόπουλος, 3-1, αλλά ο Μπάμπης θα το αποτρέψει, τελικά ναι θα το αποτρέψει, γιατί δεν είναι το Βαλαστογιάνοβιτς, φάουλ ο Μπισκουλιάν, βρήκε στο μάτι κατά λάθος, ο Γεωργιάδη. Γιώργιάδης με επαναφορά. Δίνει στον Αναγνωστόπουλο, Αναγνωστόπουλος στον Κωστόπουλο, Κωστόπουλος. Πολύ ωραίο γύρο στεπ. Δεν τα καταφέρνει, θα ήταν πολύ όμορφο καλά. Αν το έβαζε. Λοιπόν, το κατάγει, δίνει στον Χατζη Εμμανουήλ. Τη σκουλιά. Ο Κωστόπουλο προσπαθεί να ανεβάσει την άμυνα πιο ψηλά. Ιωαννίδης από τη γωνία για τρεις. Θα το βάλει και αυτό ο Ιωαννίδης. Τι σου παίρνει αυτό τώρα πραγματικά. Πριν φορά που το βλέπω προσωπικά. Απίστευτος. 54-38 σε 9 μέγιστα διαφορά στο 16 από περίμενα. Έχουν επιβάλει το ρυθμό του. Αναγνωστόπουλος, αστοχή. Rebound το ο Χατζημανουήλ. Χατζημανουήλ στον Ιωαννίδη. Για το 5 αυτή τη φορά πηγαίνει σε κοντροβασμό. Βρίσκει πολύ καλά κάνει γιατί είναι μπροστά. Και δεν χρειάζεται να τρέχουμε για το περί. Χατζημανουήλ. Σεφερτζής. Αστόχησε τελικά. Στην εισαγωγική πάση στον Κωστόπουλο. Κωστόπουλος προσπαθεί να τρέξει στο Γιάννοβιτς, δίποτα από τη γωνία. Άστοχο, επιθετικό Κουτσιμανής, αστοχή σε πουτμπακ. Δεν τα κατάφερε δηλαδή. Παίρνει το πουτμπακ καλάθι. Στο Γιάννοβιτς, Κουτσιμανής. Ωραίο σπιν γύρισμα, πολύ ωραίο μπλοκ όμως και από τον Χατζη Εμμανουήλ. Πραγματικά πολύ ωραίο το μπλοκ. Σε άμυνα ένας εναντίον ενός ο Πάντος ήταν πολύ καλός. Τρέχει τώρα, παίζει και το give and go. Και να που διαφορά πήγαινε 16, το χάσαμε με την κάμερα. Αλλά ήταν πολύ ωραίο give and go. Στο συν 18 η απόφερη. Τρίποντο Κωστόπουλος, αστοχή, όχι αστοχή τελικά. Ανάσα για τους Rising Suns που μειώνει το 15-56-41, οι οποίοι δείχνουν νεύρικοι. Να έχουμε την πίεση. Μια σκέφη περνάει ο χρόνος. Και το προβάδισμα είναι πάνω από τους 10. Κατ' Εμμανουήλ, πάλι έγινε το Κωστόπουλο χαμηλά. Σκόλιο χέρι. 6-48 από μένα το γιος στο παιχνίδι. Time out, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε στο βασιλοδέκο 56-41 προηγείται η ομάδα των Above the Rim. Οι Rising Suns έχουν πίνες για να δούμε αν θα πλημιώσουμε. Δεν μετράει το καλάθι. Γιατί τι είχαμε, δεν κατάλαβα.
Ναι. Ήρθαν οι above the rim την μπάλα. Είχε μπέρδεμα, ούτε εγώ το θυμόμουν, ας πούμε, αλήθεια. Ο Γαβράκης τρέχει, έχουνε την ευκαιρία να μειώσουνε Γεωργιάδης. Πω από την πάσα πέρασε, πω από την μπλοκ όμως και από τον Κατάκη. Αστοχείο είναι ο Γροστόπουλος, Κατάκης το rebound αμυντικό. Κάτσε Εμμανουήλ τρίποντο. Άστοχο rebound ο Αγνωστόπουλος. Στο Γιάννοβιτς, νέο μπλοκ του Κατάκη, απίστευτος ο Κατάκης. Πόσα μπλοκ έχει κάνει, νομίζω 4. Απίστευτος ο Κατάκης. Αστοχή ο Μισκουγιάν. Σημανής Λαδόπουλος, Μάρκος Λαδόπουλος, τρίποντο 45 μοίρες. Άστοχο. Rebound από τον Σεφετζή. Ούτε κάνει το μισό. Ιωαννίδης. Πολύ όριμα ψήφρεμα. Γίνει στο Μισκουλιάν. Ο Μισκουλιάν. Ο Χατζημανουήλ. Ιωαννίδης. Θα πάει σε νέο τρίποντο. Αστοχίσει αυτή τη φορά, rebound το Κωστόπουλος που προσπαθεί να τρέξει. Πάει σε post to post. Και έχουμε επιθετικό foul του Κωστόπουλου. Θα σε βοηθήσει και μια πόσο να βγούμε καλά. Εντάξει, με φέρετε να είναι ο Σεφερτζής. Έχουμε περάσει τα τελευταία 5 λεπτά. Ο χρόνος κυλάει, είπε τον Αμπόβλερη. Ο Πισκουλιάν κατεβάζει και δίνει στον Χατζημανουήλ. Ο Χατζημανουήλ. Απρόσωπη πάσα. Γίνεται το λάθος. Γαβράκης. Το θέμα είναι να τα εκμεταλλευτεί, μοιράζει και με τα λάθη. Το μέχρι στιγμής δεν γίνεται αυτό. Λαδόπουλος. Σκι πάσα στη γωνία στο Κωστόπουλο. Τρίποντο. Α, στο χείρι πάνω το Χατζημανουήλ. Ιωαννίδης. Αστοχή, rebound ο Κουτσιμανής. Αστοχή και αυτός. Νομίζω δεν έχουμε καθαρό μυαλό, ράζει ψάχνει. Από the rim δικαιολογούνται ως προς την κούρα, γιατί είναι 5. Η ράζει ψάχνει, νομίζω η δικιά μου ερμηνεία είναι ότι υπάρχει μια νευρικότητα, μιας και βρεθήκαν στο τρίτο δεκάλεπτο πίσω με διψήφια αριθμό πόντων. Δεν το περιμένανε ίσως. Κουτσιμανής. Με τον Κατάκη, καλές οι βοήθειες, καλές οι άμυνες, Γαβράκης για τρεις, εύστοχο! Ψυχολογία! Για τους άλλους, ξέρω κάθε ψυχολογία, δούμε πόσο θα παραδευτούν μετά αυτό. Γιατί ο χρόνος κυλάκι έχουμε περάσει πλέον στα 4 λεπτά. Και να κρίνεται στα τρία και περνάτε στην αγενωγία στο παιχνίδι. Μισκουλιάν με τον Κωστόπουλο. Άτζε Μανουήλ. Στον Κατάκη, Κατάκη, στον Μισκουλιάν. Φάουλ. Ιδρύματα φάουλ, καλά και φάουλ. Όταν έγινε φάουλ και μετά έγινε το λεγόμενο κουτσό που πλέον απαγορεύεται. Είχα μιλάει το φάουλ στο εκεί. Μετράει, ναι. Οπότε έχουμε goal φάουλ 54. Πολύ ωραία και η πάσα του Όθωνα. Όταν αποστάρει δεν πηγαίνει μόνο με τη λογική της εκτέλεσης, αλλά πηγαίνει και με τη λογική να πασάρει και όσο το βλέπει έχετε βοήθεια. Αυτό βέβαια ήταν καλάθι ανάσας, συσσαγωγικά ανάσας για τους απόδειδες, γιατί ξανά πηγαίνουν τη διαφορά στο σύν 15, μιας και όπως του Γιάν δεν τυχαίνει και τη συμπληρωματική βολή. Χαρακιάς βράδυ ξανά σήμερα αυτού του goal foul. Ο Λαδόπουλος στο Γαβράκη, ο Γαβράκης. Foul του Σεφερτζή. Χαμηλά. Δεύτερο foul.
Λαδόπουλος. Κουτσιμανής. Πόπο, τρομερή προσποίηση. Πάρα πολύ ωραίο καλάθι από τον Κουτσιμανή. Μειώνει σε 59-46. Χατζεμανή. Έχουμε φάουλ. Και είναι σημειωμένο μαρικά, οπότε δύο βολές. Θα αστοχίσει στην πρώτη, 3 και 13 απομένουν. Ο χρόνος κυλάει υπέρ των απόφερειν. Κατά το Rising Suns. Zero Sun Game είναι αυτό. Δηλαδή όταν ωφελεί το ένα, δεν ωφελεί το άλλο. Εξήγησε να έχει ομοίες δύο φορές του Χατζημανουήλ. Ο Κωστόπουλος. Τρίποντο Γαβράκης. Αστοχή αυτή τη φορά. Ευθετικό Κουτσιμανής. Ο Μάρκο τελικά κατέληξε μπάλα. Δεν τα κατάφερε, την πάω το Κατάκης. Ο Πεσκουλιάν. Το Χατζημανουήλ ξανά Πεσκουλιάν. Θα περάσει το κέντρο. Δεν πρέπει να κάνουμε φάουλ γιατί θα έχουμε πολλές. Χατζημανουήλ. Αστοχή στο τρίποντο. Πάμε ο Μάρκος παίρνει το αμυντικό. Γρήγορα στο Γαβράκη. Γαβράκης θα πάει σε πολύ ωραίο καλάθι, 64-8. Ο Όθωνας δεν πήγε στη λογική της τάπας, μήπως γίνει και φάουλ. Ο Πισκουλιάν τώρα για τους αποφερεί. Το Χατζεμανουήλ, Χατζεμανουήλ. Πάει λογικά σε μεγάλη επίθεση αποφερεί. Κατάκης, Χατζεμανουήλ. Πολύ ωραία συνεργασία, πω, τι ωραίο καλάθι. Απλό είναι το μπάσκετ, give and go, παίξανε. Πάσανε στο ψηλό, αποστάρει, έκοψε, πήρε την μπάλα και έβαλε καλάθι. 62-48. Λαδόπουλος Κουτσιμανής, τρίποντο από την κορυφή, άστοχο. Ακόμα ένα rebound του Κατάκη. Άφησε και την μπάλα λίγο. Κλείσει καλός χρόνος. Σεφερτζής, νέο καλάθι, πλουδιασμός, 64-48. Η απόβερη θα πάρουν δίκαια την νίκη, ήταν ανώτερη. Σε όλο το δεύτερο μήχρονο σίγουρα. Κουτσιμανής, Καβράκης. Τρίποντο. Θα το βάλει και αυτό ο Καβράκης. Δεύτερο. Τρίποντο δικό του 64-51. 1-23 για να τελειώσει το παιχνίδι. Χατζημανουήλ. Θα περάσει εύκολα. Θα δώσει το Σεβεντζή αυτός. Θα δεχτεί ένα πολύ ωραίο μπλοκ από τον Μάρκο. Σεβεντζής πήγε να πασάρει από την κατάλαβα στο Χατζημανουήλ. Πολύ ωραίο μπλοκ, πραγματικά. Πολλές τάπες σήμερα στο παιχνίδι. Βλέπουν οι Rising Suns, για να δούμε τώρα, Γαβράκης. Λαβόπουλος, βέβαια έχει απομείνει πολύ λίγος χρόνος, 13 πόντ και είμαστε στο 1-3. Δεν βλέπω τρόπο για να μπουν στη διεκδίκηση της νίκης. Φαντάζει κάπως. Μη ρεαλιστικό καθόλου το σενάριο αυτό, κατάξει πιο τώρα και νομίζω το μόνο που μένει απλά πολύ ωραία μακρύ πάση του Χατζημανίλου, σε δεν ξέρει τη συγγραφή. Αλλά ο Πισκουλιά μπαίνει την μπάλα, έχουμε τζάμπο, όλη η κατοχή είναι για τους... Όχι, 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 για τους απόβλερη μήνε. Οι απόβλερη μήνε έχουν γιατί είχαν πρώτη επίθεση δεκαλέ του Rising Suns. Σωστό είναι παιδιά, σωστό είναι, above the rim. Above the rim μπάλα. Σαν δέχεις το σχόλιο μου. Και να, ο Κατάκης που πετυχαίνει ένα πολύ ωραίο καλάθι. Από τη low pass του Σκουλιάν. 66-51. Λαδόπουλος. Ωραία ενέργεια του Λαδόπουλος στο χεί. Κατάκης, baseball πάσα. Στον Ιωαννίδη, ο Ιωαννίδης στο Σεφερτζή. 68-51. Μεγαλώνει η διαφορά. Η απόβερη πηγαίνει σε μια δικαιότατη νίκη. Ήτανε ανώτερη σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Λαδόπουλος.
Δεν θα κάνουν επίθεση Rising Suns. Θα πράξει τελικά, θα σηκωθεί για τρεις. Κάει στο Κίσιμ, 58-54. Έβαλε τίποτα ο Καβράκης, έκανε επίθεση. Οπότε, οι απόφεροι πρέπει να κάνουν επαναφορά. Κάντε επαναφορά, παιδιά! Ο Γιαννίδης στο κατάκι, οι απόφεροι πρέπει να κάνουν επίθεση. Θα είναι νικητές με 68-54, δικαιότατα. Στο παιχνίδι της Master League. Περιμένουμε την Κόρνα, θα ακουστεί τώρα λήξη παιχνιδιού. Καλό βράδυ από εμάς.